σας, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί ένας 85χρονος μέσα στο σπίτι του, πιθανότατα από αναθυμιάσεις στην περιοχή Πλακιώτισσα. Η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε υπνοδωμάτιο του σπιτιού όπου έμενε ο ηλικιωμένος. Για το περιστατικό εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Άλλο ένα κρούσμα του ΙΤΑ 1-1 εντοπίστηκε τη Δευτέρα σε παιδικό σταθμό του Ηρακλείου, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία. Η υγεία του νηπίου, ωστόσο, εξελίσσεται θετικά. Την ίδια ώρα δεν είναι λίγα τα κρούσματα γρήπης στα σχολεία, με τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να τονίζει ότι η επιστροφή στο σχολείο πρέπει να γίνεται με χαρτί γιατρού. Είναι μόλις 29 ετών και όμως έχει καταφέρει πολλά στην καριέρα του, ενώ πρόσφατα πήρε το βραβείο του καλύτερου Pastry Chef για το 2019. Ο Ηρακλειώτης Σπύρος Παιδιαδητάκης είχε δίπλα του τον Θέμο Ρίγα που πίστεψε σε αυτόν από την πρώτη στιγμή και πλέον ο νεαρός ζαχαροπλάστης διαπρέπει εκτός Κρήτης. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.